Από εσάς. Η αλήθεια είναι ότι ο Κώστας ο Παναγόπουλος μου κόβει τη θέα προς τα εκεί. Όχι, δεν πειράζει, Κώστα μου, κάνει δουλειά σου. Κάνει τους υπολογισμούς του. Κάνει υπολογισμούς τώρα, γιατί ξέρει ότι θα το βομβαρδίσουμε σε λίγο με ερωτήσεις. Λοιπόν, θέλω να μου δώσετε την πρώτη σας εκτίμηση. Εντάξει, καταρχάς νομίζω ότι πρέπει να είμαστε, χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω το exit poll, πρέπει να είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί σε αυτή τη φάση. Τα αποτελέσματα τα οποία εμπεριέχονται, τα οποία έχουν ληφθεί υπόψη για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αποτελέσματα μέχρι τις 4:30. Επομένως, έχουν μεσολαβήσει αρκετές ώρες από εκείνη τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, η δική μου εκτίμηση είναι ότι, πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπέστη, ή τουλάχιστον δεν φαίνεται. Αυτή τη στιγμή δεν έχει υποστεί τη στρατηγική ήττα την οποία επεδίωκε η Νέα Δημοκρατία και ένα ολόκληρο μηντιακό και εκδοτικό σύστημα. Αντιθέτως, είναι ένας από τους δύο μεγάλους πόλους του πολιτικού συστήματος και μάλιστα με αξιώσεις ακόμα και να επιτύχει μία νίκη στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Κύριε Τζανακόπουλε, επιτρέψτε μου, θα σας πω. Εάν θεωρήσουμε από εκεί και πέρα, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι ζητάει ψήφο εμπιστοσύνης, θεωρείτε ότι με αυτό, γιατί μπορεί, όπως λέτε εσείς, να ανατραπεί με κάποιο τρόπο. Την πήρε την ψήφο εμπιστοσύνης. Εγώ ελπίζω ότι βεβαίως ο Πρωθυπουργός είχε ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για τα θετικά μέτρα και αυτή τη στρατηγική της δημοσιονομικής επέκτασης, την οποία έχουμε επιλέξει από τον Σεπτέμβριο του 2018, από τη στιγμή που μας δόθηκε δηλαδή δυνατότητα. Αυτή η στρατηγική βάθινε με τα μέτρα που πήραμε πριν από περίπου 15-20 μέρες. Ελπίζω, επειδή καιροφυλακτούν πολύ, να μην αμφισβητηθούν αυτά τα μέτρα εξαιτίας του αποτελέσματος, αν αυτό είναι αντίστοιχο με όσα προβλέπει το συγκεκριμένο exit poll. Καιροφυλακτούν, ξαναλέω, πολύ για να αμφισβητήσουν αυτά τα μέτρα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Εγώ άλλο σας ρώτησα. Σας ρώτησα αν αυτό το αποτέλεσμα, αυτό που έχουμε ως exit poll τώρα, έτσι, γιατί δεν είναι και το. Και σας απάντησα, κύριε Στάι, ότι. Το θεωρείτε ψήφο εμπιστοσύνης. Αν τα πράγματα έχουν έτσι όπως περιγράφονται στο exit poll, είναι ενδεχόμενο να υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις και πολιτικά πρόσωπα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό που θα αμφισβητήσουν αυτό το πακέτο των μέτρων και το πακέτο της δημοσιονομικής επέκτασης. Το τρίτο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη στο αποτέλεσμα αυτών των ευρωεκλογών ότι πράγματι ο ελληνικός λαός έχει υποστεί πάρα πολλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκε να κυβερνήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση με εξαιρετικούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. Εμείς πρέπει να αναλύσουμε το τελικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα πραγματικά αποτελέσματα και στη βάση αυτή να βγάλουμε και τα τελικά πολιτικά συμπεράσματα.